Χαιρετίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και στεκόμαστε αλληλέγγυοι και τους λέμε ότι ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Είναι και δικός μας αγώνας γιατί είναι ένας αγώνας που ανταποκρίνεται και στο σύνθημα που γεννήθηκε από τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους. Κοινά προβλήματα έχουμε, συνάδελφοι. Η απαξίωση που βιώνετε εσείς εδώ είναι ένα γεγονός που το βιώνουμε και εμείς στους χώρους εργασίας. Το βιώσαμε και στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, το βιώνουν οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, το βιώνουν οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά. Και συνάδελφοι, ο σκοπός είναι ένας. Να μας γονατίσουνε. Ο σκοπός δεν είναι να κλείσει ΛΑΡΚΟ. Ο σκοπός δεν είναι να κλείσουν τα ναυπηγεία. Ο σκοπός είναι οι εργαζόμενοι, γυρίζοντας μετά από μια μακρόχρονη διαδικασία απαξίωσης και τσακίσματος της ζωής τους, να γυρίσουν γονατισμένοι στους χώρους δουλειάς. Στον αγώνα, συνάδελφοι, βρίσκεται η λύση. Και πάνω σε αυτό, εμείς δίνουμε τη μάχη σε κάθε χώρο δουλειάς. Δίνουμε τη μάχη για να πάρουμε αυξήσεις στα εργοστάσια της Αθήνας, στα εργοστάσια του Πειραιά, του Θριασίου. Ετοιμαζόμαστε για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, όπου διεκδικούμε αυξήσεις. Διεκδικούμε να συνεχίσουμε να έχουμε ζωή και αξιοπρέπεια στους χώρους δουλειάς, όπως αρμόζει σε κάθε μεταλλεργάτη. Να πω αναλυτικά, το πενθήμερο 35ωρο, 7ωρο, τις μεικτές επιτροπές στους χώρους δουλειάς, όπου θα ελέγχουν αν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους. Συνάδελφοι, ο αγώνας είναι η λύση και είναι η μόνη προοπτική που έχουμε μπροστά μας. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν και οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ και σε αυτούς είμαστε δίπλα μας, όπως και αυτοί, σε μια σειρά μάχες που έχουμε δώσει, είναι δίπλα μας. Ευχαριστώ.